Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επίσκεψη στις Σέρρες πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης. Πρόκειται για μια περιοδία που ξεκινάει ο Υπουργός στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο να ενημερωθεί για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο βραδινό δελτίο ειδήσεων στις 9:20. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Παραλάβαμε προβλήματα στο εθνικό στάδιο και προχωρούμε σε παρεμβάσεις, δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ, κ. Γιάννης Δεσποτίδης, μετά τις καταγγελίες στην τηλεόραση επιλογές για σάπια στρώματα στο χώρο του σταδίου από τον αντιπρόεδρο του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα, ο κ. Δεσποτίδης δήλωσε πως έγινε αντικατάσταση των στρωμάτων και ότι ο Δήμος είναι κοντά στους ανθρώπους του στίβου. Απάντηση στον αντιπρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Γιάννη Λιούμπα, που μίλησε για την άσχημη κατάσταση του Εθνικού Σταδίου Σερών, έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ. Ο κ. Λιούμπας έκανε λόγο για πολλά προβλήματα που δεν επιτρέπουν στα 1.000 παιδιά που βρίσκονται καθημερινά στους χώρους του να γυμνάζονται σωστά, όπως τα στρώματα που έχουν σαπίσει, ο κλειστός χώρος που είναι σε κακή κατάσταση, αλλά και η εισρωή όμβριων υδάτων κάτω από την κερκίδα. Η πολιτεία και η δημοτική αρχή πρέπει να στηρίξει πρώτα απ' όλα την παιδεία. Ο αθλητισμός είναι ακρογωνιός λίθος της παιδείας του τόπου. Δυστυχώς αυτός δεν στηρίζεται. Όπως θα έπρεπε. Ναι. Γιατί δεν έχουμε επενδύσει, σε αυτό που πρέπει πρώτα να έχουμε, στην παιδεία των παιδιών μας. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή από το 2014 μέχρι σήμερα, τότε είχε γίνει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα εφήβων ανίδων στην πόλη μας με 15 χώρες, μέχρι τώρα το στάδιο πέραν του Ταρτάν που έγινε με τις ενέργειες όπως είχαμε πει του ΣΕΓΑΣ, του κ. Βασιλιάδη, και ολοκληρώθηκε από τις δύο δημοτικές αρχές, την ΤΕΟΣ και την ΙΕΝ, δεν είχαμε κάτι άλλο. Δηλαδή τα στρώματα ας πούμε, ύψος και επικοντό έχουν σαπίσει, ο κλειστός χώρος είναι σε κακή κατάσταση, υπάρχει εισρωή όμβριων υδάτων κάτω από την κερκίδα. Αυτά πρέπει να λυθούν. Και δεν είναι δυνατόν σε ένα χώρο που κάθε εβδομάδα γυμνάζονται, περνάνε από εδώ τουλάχιστον 1.000 παιδιά, να έχουμε αυτή την εικόνα. Προχωρήσαμε στην αντικατάσταση των σάπιων στρωμάτων, απαντά ο κ. Δεσποτίδης, και κάνουμε μία σειρά από παρεμβάσεις, ωστόσο είναι προβλήματα που είχαμε παραλάβει, λέει χαρακτηριστικά. Ο κ. Λιούμπας, ως παλαιός και έμπειρος στο χώρο του στίβου, γνωρίζει ότι αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα που χρονίζουν, προβλήματα που έχουμε παραλάβει. Εμείς, από την πρώτη στιγμή που γίναμε γνώστες των ζητημάτων αυτών, τα οποία πραγματικά υπάρχουν και μας απασχολούν, μπήκαμε στην διαδικασία της αντικατάστασης και των προτάσεων, των αντικατάστασης των στρωμάτων και κάποιων τεχνικών παρεμβάσεων που χρειάζονται πραγματικά στο εθνικό στάδιο. Είναι απόφαση δική μας και υπάρχει συμπαράσταση και από τον Δήμο, είναι και πολιτική απόφαση του Δημάρχου Σερών, του κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, τα ζητήματα αυτά να λυθούν. Δεν λύνονται σε μία μέρα, είναι όμως δρομολογημένα. Θα χαρώ σύντομα να ενημερώσω τον κ. Λιούμπα για την ευτυχή κατάληξη αυτών των ενεργειών που πρόκειται να κάνουμε. Παράλληλα, ο κ. Δεσποτίδης διαβεβαιώνει για το ενδιαφέρον του Δήμου αλλά και του Δημάρχου προσωπικά για τους ανθρώπους του στίβου και παραπέμπει στις δηλώσεις του Δημάρχου τη μέρα που παραδόθηκε ο νέος τάπητας του Ταρτάν. Βεβαίως, κατά την ημέρα της παράδοσης του Ταρτάν, ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε και έδωσε την κατεύθυνση ότι ο Δήμος Σερών γνωρίζει και είναι κοντά στους ανθρώπους του στίβου. Τρία νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν από εχθές το βράδυ στις Σέρρες, ενώ ο αριθμός των κρούσματων αυξάνεται σταθερά και στον νόμο μας. Πρόκειται για έναν 71χρονο άντρα, ενώ σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκαν ως θετικά κρούσματα ηλικιωμένο ζευγάρι με ήπια συμπτώματα, το οποίο βρίσκεται σε περιορισμό κατοίκων. Τρία νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν από χθες βράδυ στις Σέρρες, ενώ ο αριθμός των κρούσματων αυξάνεται σταθερά και στον νόμο μας. Πρόκειται για έναν 71χρονο άνδρα, ο οποίος εισήχθη χθες στο νοσοκομείο Σερών και άμεσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Ενώ σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκαν ως θετικά κρούσματα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 75 και 76 ετών, με ήπια συμπτώματα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Να σημειώσουμε ότι σε νοσοκομεία αναφορά COVID-19 στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύονται από την προηγούμενη εβδομάδα άλλοι τρεις σεραίοι, δύο άντρες και μία γυναίκα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες μέρες ένας εκ των ασθενών νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Όντως έχουμε τρία νέα κρούσματα. Ένα χθες αργά το βράδυ, είχε γίνει σε εισαγωγή τις προηγούμενες μέρες, χθες αργά το βράδυ διαγνώστηκε ένας 71 χρονών άνδρας, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Άρα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερα άτομα που είναι εισαγωγή από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ένα χθες που διακομίστηκε και ένα τις προηγούμενες μέρες, τέσσερα άτομα. Από αυτά τα τρία είναι άνδρες, μία γυναίκα. Και να πω ότι από τους τέσσερα κρούσματα αυτά που είναι στη Θεσσαλονίκη, το ένα είναι διασωληνωμένο.
Σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε και για άλλο ένα ζευγάρι από το νοσοκομείο, το οποίο είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα με κορονοϊό. Είναι ένας 76χρονος και μια 77 και 76 χρονών γυναίκα και άντρα. Ζευγάρι είναι αυτοί, παντρεμένοι, που έχουν διαγνωστεί με το COVID, με το κρούσμα του κορονοϊού. Άρα έχουμε τα τρία αυτά κρούσματα από χθες, δηλαδή ένα χθες που έφυγε στη διακομιδή στη Θεσσαλονίκη και τα δύο σήμερα επιβεβαιωμένα το αντρόγινο με τον κορονοϊό. Έτοιμη δηλώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών για τη φετινή μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά την Περιφερειακή Ενότητα. Έτοιμη δηλώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών για τη φετινή μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία. Μάλιστα, ήδη έγιναν οι απαραίτητες επαφές και αναμένεται η τελική επικαιροποίηση της λίστας των μαθητών ένα σχολείο από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι καθόλου έτοιμη για. Έχει κάνει όλο το σχεδιασμό για τη μεταφορά των μαθητών σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Είμαστε στην τελική φάση, περιμένουμε την τελική επικαιροποίηση για τις σχολικές μονάδες από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια διεύθυνση. Από εκεί και μετά, μόλις μας έρθουν, θα έχουμε και την τελική εικόνα μαθητών ανά σχολείο που χρειάζονται για την μεταφορά τους και θα αρχίσει το πρόγραμμα αυτής της μετακίνησης των μαθητών. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τα έξοδα των μετακινήσεων μαθητών είναι στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και καλύπτονται 100% από την Περιφερειακή Ενότητα. Σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών, καθώς για πρώτη φορά μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται τόσο υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Μάλιστα, ο αντιπύραρχος Αντώνης Μαυρίδης εφιστά την προσοχή των πολιτών κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου 24ωρου. Σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών, καθώς για πρώτη φορά μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται τόσο υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Ο δείκτης για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας είναι 4, ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι 3. Έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 3 για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και 4 για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όσον αφορά την διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Σερών, όλος ο μηχανισμός, ο πυροσβεστικός μηχανισμός, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός καθώς και το προσωπικό είναι στη μέγιστη ετοιμότητα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αρκετά οχήματα σε διασπορά, πλήρως επανδρομένα. Υπάρχουν επίσης έκτακτοι αξιωματικοί που εκτελούν περιπολίες στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, καθώς επίσης ο διοικητής και ο υποδιοικητής αυτής. Μπορώ να πω ότι ίσως είναι και η πρώτη φορά στα χρόνια που υπηρετώ εγώ προσωπικά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών που να έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοιο δίκτυο επικινδυνότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στο έργο συνδράμουν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ο Σύλλογος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών, η Αερολέσχη, η οποία θα πραγματοποιήσει πτήσεις κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών, καθώς και ο στρατός. Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νόμου Σερών, διότι σήμερα, καθ' όλη βέβαια τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά ειδικά σήμερα, επανδρώνει το πυροφυλάκιο στην κορυφή Προφήτης Ηλίας στο δάσος του Λαϊλιά Σερών, όπως επίσης από το μεσημέρι και μετά τη σήμερα θα υπερίπτανται και αεροπλάνα της Αερολέσχης Σερών επάνω από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Επίσης, συμμετέχει και ο στρατός με 2 μεικτά περίπολα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ο αντιπύριαρχος κ. Αντώνης Μαυρίδης εφιστά την προσοχή των πολιτών κατά τη διάρκεια αυτού του κρίσιμου 24ωρου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εφιστήσω την μεγίστη προσοχή των αγαπητών συμπολιτών μας όσον αφορά θέματα πυρκαγιάς στην Ήπεθρο. Και τι εννοώ με αυτό? Οξυγονοκολλήσεις, πάσης φύσεως, θερμές εργασίες, κάπνισμα μελισσών, παύλα κυψελών, αγροτικές εργασίες, να έχουν τεταμένη την προσοχή τους, να μην εφησυχάζουν. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυτό το διάστημα. Ήδη έχουμε ανά την Ελλάδα την έναρξη αρκετών δασικών πυρκαγιών. Ελπίζουμε αυτό να μην συμβεί
σε καμία περιφερειακή ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, πολλό δε μάλλον της δικής μας εδώ, της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Γέμισε επίδοξους μηχανικούς το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, καθώς από 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το 3ο Summer Engineering Academy 2020, ενώ σήμερα είναι η τελευταία μέρα του προγράμματος. Γέμισε επίδοξους μηχανικούς το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, καθώς από 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το 3ο Summer Engineering Academy 2020. Η Ακαδημία Μηχανικών είναι ένα τετραήμερο μάθημα, μοναδικός συνδυασμός πρακτικών και θεωρητικών προγραμμάτων σπουδών στη μηχανική και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν πάθος για τα μαθηματικά, τη φυσική και την τεχνική και είναι μεταξύ των ηλικιών 15 και 19 ετών. Τα παιδιά μιλούν με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σήμερα, τελευταία μέρα του προγράμματος. Έκανε εντύπωση το πόσο απότομα ήταν τα φτεναρίσματα ναι, στις στροφές και το πόσο τις έπαιρνε ο οδηγός, γιατί αντί για να τις πάρει όπως έκανε κάποιος στη βόλη, πήγαινε αριστερά-δεξιά στο δρόμο στις στροφές. Η ταχύτητα? Η ταχύτητα στις στροφές ήταν περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα. Στις ευθείες δεν είχε πολύ μεγάλες για να το δω και έβλεπα πιο πολύ το δρόμο. Σου άρεσε δηλαδή? Ναι. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία, δεν έχω ζήσει κάτι παρόμοιο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, ειδικά στις στροφές ένιωθες ότι πήγες δεξιά-αριστερά. Αυτό σε εντυπωσίασε πιο πολύ? Ναι, δε... Η ταχύτητα? Ήταν και ανοιχτό και το νιώθες ακόμη περισσότερο όταν πήγαινε γρήγορα. Η ταχύτητα? Οι ταχύτητες, εντάξει, ήταν μεγάλες. Εντάξει, μια χαρά. Σήμερα βρισκόμαστε στη μαθητική εβδομάδα του αυτοκινητοδρομίου με σκοπό να φέρουμε τα παιδιά κοντά σε αγωνιστικά αυτοκίνητα, να τους μοιήσουμε στα μυστικά του αυτοκινητοδρομίου, τόσο της πίστας αλλά όσο και των ιδιαιτεροτήτων που έχει ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην πίστα, και να τους εμφυσίσουμε λίγο αγάπη και όνειρο για το μέλλον τους, δηλαδή μήπως και κάποιος ασχοληθεί με το αντικείμενο. Τα συναρπαστικά εργαστήρια, οι διαλέξεις και οι κύκλοι μαθημάτων παρέχουν μια ικανοποιητική εικόνα του κόσμου της μηχανολογίας που ενθουσιάζει και μεγαλύτερους σε ηλικία, όπως το φοιτητή πληροφορικής που συναντήσαμε σήμερα. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε την ομάδα μας, το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το παράρτημά μας στις ΣΕΡΕΣ, και να πούμε πώς συνδυάζεται η πληροφορική και ο τομέας των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών στην αυτοκίνηση και κυρίως στα ηλεκτροδοτούμενα οχήματα και τα αυτόνομα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Αναλυτικές ειδήσεις και πλούσια ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9:20.